Πάμε στον κύριο Σπύλιο Λιβανό, βουλευτή ετωλού Ακαρνανίας βεβαίως και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα σας, κύριε Λιβανέ. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ και για την αναμονή βεβαίως. Διότι επικαιρότητα τρέχει. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λέει, να σας ρωτήσω, κύριε Λιβανέ, να ξεκινήσουμε από την κουβέντα που έχει ανοίξει σχετικά με το πότε άρονται, με το πότε έρονται τα μέτρα. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη αναφορά από την πλευρά της κυβέρνησης. Μιλάνε για σχέδιο βεβαίως οι αρμόδιοι υπουργοί και ο κύριος Πέτσας. Αλλά θα ήθελα, αν μπορείτε κι εσείς, να μας δώσετε ένα στίγμα σχετικά με το πού πάμε, για να καταλάβουμε κι εμείς, να καταλάβει και ο κόσμος. Θα μου επιτρέψετε να μην προσπαθήσω να δώσω στίγμα, γιατί πρώτον δεν είναι δουλειά μου. Δεν είστε αρμόδιος, αλλά ναι, έτσι με βάση. Δεύτερον, θέλω να πω και στους ακροατές σας και σε εσάς και να ακουστεί όσο πιο δυνατά μπορεί, το έχω πει επανειλημμένα στη Βουλή. Πιστεύω ότι σε μια τέτοια πολύ δύσκολη περίοδο για όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, καλό είναι οι πολιτικοί να κάνουν τη δουλειά τους, να αφήνουν τους υπεύθυνους γιατρούς και την Επιτροπή να συμβουλεύει την κυβέρνηση, και από την κυβέρνηση, από το προφανώς από τα χείλη του Πρωθυπουργού ή του κυβερνητικού εκπροσώπου, να ακούμε τα νέα δεδομένα. Αυτό που αντιλαμβάνομαι από αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα στην συνάντηση που είχε με τους στην τηλεδιάσκεψη που είχε με τους υπευθύνους των υγειονομικών περιφερειών, είναι ότι από εδώ και μπρος, που είναι και το σωστό, αυτό το οποίο θα ορίζει τις αλλαγές στο επίπεδο του lockdown θα είναι τα επιδημιολογικά στοιχεία. Τα δεδομένα δηλαδή τα οποία έχουμε σε σχέση με τα κρούσματα. Μα αυτό δεν γινόταν και μέχρι τώρα, έτσι κι αλλιώς. Ναι, οπότε σε αυτό το πλαίσιο νομίζω ότι καλό είναι αυτή η συζήτηση να μην συνεχιστεί. Βεβαίως αντιλαμβάνομαι ότι και οι ενώσεις των εργαζομένων και οι ενώσεις του λιανεμπορίου και τα εμπορικά επιμελητήρια και τα σχολεία έχουν αγωνία να δουν πότε θα ξαναξεκινήσουν και οι εστίαστοι, αλλά θεωρώ ότι το να μπαίνουμε εμείς όλοι σε αυτή τη συζήτηση. Ήτανε και ένα λάθος, κύριε Λιβανέ, ωστόσο, επειδή τα βλέπετε και εσείς ψύχραμα τα πράγματα και μετριοπαθώς είναι η αλήθεια. Ήτανε ένα λάθος, ωστόσο, και ορισμένων εκ των αρμόδιων υπουργών ή κάποιων τοποθετήσεων του κυρίου Πέτσα, που οδήγησαν στην καλλιέργεια μιας λανθασμένης προσδοκίας, μιας πρόωρης μάλλον προσδοκίας από την πλευρά των πολιτών, για το γεγονός ότι ανοίγαμε, δηλαδή ψάχναμε τις ημερομηνίες. Δηλαδή, λέγαμε αν θα ανοίξουν πρώτα τα σχολεία, αν θα ανοίξει μετά το λιανεμπόριο. Και ήταν θέμα πια, αφήσαμε να εννοηθεί ότι δεν είναι πια θέμα κρουσμάτων, αλλά θέμα ημερομηνιών. Θα σας απαντήσω πάλι λίγο έμεσα, γιατί δεν θέλω να μπω ακριβώς αυτό. Όχι, απλώς, εάν θόλωσε λιγάκι το μήνυμα, αν θεωρείτε. Παρότι είμαι λίγο μεγαλύτερός σας, είμαι στη νέα γενιά των πολιτικών, παρακολουθώ όμως την πολιτική όλη μου τη ζωή. Πιστεύω ότι το σωστό μοντέλο για τους πολιτικούς και για τις κυβερνήσεις είναι ο κάθε υπουργός να ασχολείται με τα του Υπουργείου του, να εργάζεται πάνω στον τομέα του και στους φακέλους του, και όταν βγαίνει δημόσια να μιλήσει, να μιλάει για το αντικείμενό του. Όπως επίσης οι βουλευτές έχουμε πολύ σημαντικό έργο, κοινοβουλευτικά, ειδικά αυτή η περίοδος, η περίοδος Μητσοτάκη είναι σούπερ πλούσια σε παραγωγή κοινοβουλευτικού έργου, νομοθεσία και ούτω καθεξής. Επίσης έχουμε πολλά προβλήματα όλες τις περιφέρειές μας και καλό είναι να κοιτάμε τα προβλήματα αυτά, τα οποία διωγγώνονται σήμερα με την πανδημία, και να ασχολούμαστε με αυτά. Αν όλοι εμείς δίνουμε το λάθος παράδειγμα σχολιάζοντας και λέγοντας δημόσια τις απόψεις μας, προφανώς όλοι έχουμε απόψεις. Και εγώ έχω άποψη και εσείς έχετε άποψη, όλοι έχουμε άποψη. Κύριε Λιβανέ, ωστόσο όμως υπάρχει. Άρα έμεσα σας απαντώ ότι θεωρώ ότι η περίοδος χρειάζεται πολύ αυτοσυγκράτηση από όλους, σεβασμό και στα θύματα που έχουμε καθημερινά, σεβασμό και σε αυτούς που εργάζονται νυχθημερών σε όλα τα νοσοκομεία μας για να μπορέσουν να βγάλουν πέρα αυτό το δυσβάσταχτο και φοβερό έργο το οποίο έχουν, και ο καθένας να κάνει τη δουλειά του. Συμφωνούμε απόλυτα, κύριε Λιβανέ, ωστόσο δεν είναι δυνατόν να μην επισημαίνονται κάποια λάθη, κάποιες αρρυθμίες
κάποια πράγματα που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα και θα πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα για να προχωρήσει και να είναι έτοιμο το Εθνικό Σύστημα Υγείας να αντιμετωπίσει και το τρίτο κύμα που λένε και οι επιστήμονες ότι θα έρθει τον Ιανουάριο. Πρέπει να επισημαίνονται και από εσάς τους ίδιους τους βουλευτές και τα λάθη και οι παραλήψεις για να διορθώνονται άμεσα. Και πάλι θα σας πω ότι οι βουλευτές, οι συμπολίτες, αυτή είναι η δική μου άποψη. Mm-hmm. Μπορεί να κάποιος άλλος να έχει μια άλλη άποψη. Mm-hmm. Πρέπει να εκφράζουν τη γνώμη τους μέσα στα είτε κομματικά όργανα, είτε απευθείας στους εκπροσώπους της κυβέρνησης. Προφανώς πρέπει να τους συνδράμουμε στο έργο τους και να είμαστε ο σύνδεσμος με την κοινωνία. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι στο πλαίσιο που λειτουργεί το πολιτικό μας σύστημα, αν ήμασταν σε ένα άλλο πολιτικό σύστημα, πιθανόταν τα διαφορετική θέση ενός συμπολιτευόμενου βουλευτή. Έτσι όπως λειτουργεί το πολιτικό σύστημα και πάρα πολύ εύκολα μπορεί να παρερμηνευτούν τοποθετήσεις δημόσιες, εγώ θα πρότεινα, το κάνω ο ίδιος, θα πρότεινα και στους συναδέλφους, να είμαστε σε αυτήν την λογική. Προφανώς το λέτε και για τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη και τον κύριο Γεραπετρίδη που παρερμηνεύτηκαν οι δηλώσεις τους τελευταία. Συγγνώμη, δεν άκουσα. Προφανώς εννοείται και κάποιες δηλώσεις του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη και του κυρίου Γεραπετρίδη. Πάντα τους βουλευτές τώρα. Που παρερμηνεύτηκαν οι ερμηνείες. Αλλά παρερμηνεύτηκαν. Ήταν πριν σαφής και ο κύριος Λιβανός τώρα. Ναι. Δώσανε πάσα οι υπουργοί αυτοί για να υπάρχει αξιοποίηση από την αντιπολίτευση. Ναι. Νομίζω ότι ο κύριος Γεωργιάδης σηκώνει ένα πολύ μεγάλο βάρος επικοινωνιακό. Είναι επιλογή του. Είναι όμως το αντικείμενό του να βγαίνει να μιλάει για την αγορά, γιατί είναι ως γνωστόν υπουργός Ανάπτυξης. Ο κ. Γεραπετρίδης είναι υπουργός Επικρατείας και σε αυτό το επίπεδο έχει, ας πούμε, το βαρύ έργο να ασχολείται με όλα τα και θέματα. Και με τον κύριο Πέτσα υπήρχε ζητηματάκι τις προηγούμενες ημέρες σε διάφορα έτσι μέτωπα. Ναι. Από εκεί και πέρα, εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ότι η αντιπολίτευση, και αυτά είναι τα αντίβαρα της δημοκρατίας μας, αυτή είναι η δημοκρατία, βεβαίως πρέπει να κάνει την κριτική της και είναι πολύ χρήσιμη κριτική, ιδιαίτερα όταν συνοδεύεται και με συγκεκριμένες προτάσεις. Η αντιπολίτευση, και εγώ δεν θα μείνω, κύριε Λιβανέ, σε αυτά που ακούγονται, τις ακραίες εκφράσεις. Νομίζω κρίνονται όλοι. Ούτε περιπτώσεις τύπου Πολάκη. Νομίζω ότι οι πάντες κρίνονται σε αυτή την συγκεκριμένη συγκυρία για τον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται και πολιτεύονται. Ωστόσο, εδώ πέρα τίθεται μερικά ζητήματα. Για παράδειγμα, σας λέει η αντιπολίτευση. Βλέπουμε. Αν μου επιτρέπετε να βεβαίως. Άρα λοιπόν η αντιπολίτευση, ναι, πρέπει να κάνει την κριτική της και εκεί που επισημαίνει τα λάθη είναι χρήσιμο να τα ακούμε όλοι. Επίσης, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρα πολλά. Έχουμε και το διαδίκτυο πλέον που έχει τη δυνατότητα ο καθένας να μπαίνει μέσα και να γράφει, ίσως λίγο περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε, αλλά αυτή είναι η δημοκρατία του διαδικτύου. Άρα υπάρχει άπλετος χώρος για δημόσιο διάλογο. Νομίζω ότι ο καθένας από όλους εμάς που ασχολείται εθελοντικά με την πολιτική, δεν μας έχει βάλει κανένα με το ζόρι, πρέπει να σκεφτόμαστε πρώτα απ' όλα ότι με το δικό μας το παράδειγμα, με αυτά που λέμε και κυρίως με αυτά που κάνουμε, ουσιαστικά απαντάμε και στα βασικά ερωτήματα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ, κύριε Λιβανέ. Εγώ ευχαριστώ για τη συλλογή. Πάμε στον κύριο